Λοιπόν, δεύτερη μέρα, Stranded Deep. Αυτό είναι το σπίτι μου, να το πω. Είναι το μέρος που έχω βρει στέγη. Θέλω να σας δείξω τα πράγματα που έχω βρει. Γενικά είναι όλα τα πράγματα, τα έχω αφήσει απλά. Το κουβαλάω ένα φακό. Έχω βρει αυτό το πράγμα, που είναι υπέροχο. Όποτε είναι σκοτάδι, όποτε νυχτώνει δηλαδή, ανάβει από μόνο του και δεν τελειώνει ποτέ. Επειδή δουλεύει, τραβάει τον ήλιο το πρωί και μετά το βράδυ μια χαρά. Και εδώ έχουμε ένα φλαράκι που φάγα, όσο δεν τραβούσα βίντεο. Αλλά θα υπάρξει μια μάχη με μένα και ένα καρχαρία στάνταρ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν καρχαρίες αυτή τη στιγμή και για να δει πόσες μέρες έχω επιβιώσει. 4 μέρες έχω επιβιώσει με αυτόν τον χαρακτήρα. Που θα προσπαθήσω να επιβιώσω και άλλες μέρες. Και άλλες πολλές. Τώρα γίνανε 5. Στόχος μας είναι να πάω στις 20. Δεν ξέρω, έτσι σκέφτομαι, να πάω στις 20 μέρες. Τώρα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τα έχω κάνει όλα. Έχω τη στέγη μου εδώ πέρα, σε πολύ ωραίο σημείο. Έχω τον καρχαρία. Δεν θέλω να το σφάξω να πάρω τα κρέατα. Δεν ξέρω, δεν θέλω. Το έχω σαν, έτσι, σαν ένα αισθητικό πράγμα στο νησάκι μου. Δεν έχω ψάρια. Είχα πιάσει ψάρια αρκετά και τα είχα ψήσει. Α, να μιλήσω για το update που έγινε, γιατί έγινε update στο παιχνίδι. Κάτσε να πετάξω τη μαλακία. Ο, πέσε, ωραία, όμορφα. Έγινε update. Και το update περιέχει πολύ άγριους καρχαρίες που μπορούν να σε ρίξουν με την πρώτη. Είναι το πιο σπαστικό πράγμα που έχω δει. Σε ρίχνουν με την πρώτη και την πούτση. Έχουν γίνει πολύ άγριοι οι καρχαρίες. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να πας τώρα στο απέναντι νησί. Γιατί άμα σε ρίξουν τελείωσε. Πανικοβάλλεσαι, μετά μέχρι να ανέβεις, άμα σου επιτεθεί κιόλα, πάει. Και άμα ματώσεις, είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή το αίμα θα πάει και θα φέρει και άλλους καρχαρίες. Μήπως θα αρχίσει να βρέχει τώρα. Να ελέγξω μήπως κολλάει το παιχνίδι και μου βάζει και άλλα πράγματα. Έτσι πετάει και άλλα στο άκυρο. Ποτέ δεν ξέρεις. Εδώ πέρα όμως δεν έχω δει ποτέ τι έχει. Τίποτα δεν θα έχει. Άμα βρω κανένα καρχαρία θα ξεκινήσει η μάχη. Α, εδώ πέρα δεν έχω έρθει. Λέτε να έχει τίποτα. Μπα. Μην πεις ότι παγιδεύτηκα. Α. Τα κάνει κάτι τέτοια το παιχνίδι. Όλα ελεγμένα είναι εδώ. Ναι. Δυστυχώς. Οπ. Εδώ δεν έχω έρθει. Δεν έχει και τίποτα. Τζάμπα τζάμπα. Σιγά ρε που πνίγεσαι κιόλας. Βλάκα, βλάχο. Μωρελές. Δεν θα να ψήσω κανένα ψαράκι να φάω. Θα γίνω καλύτερα. Ρε πούστη, γιατί το έπαθε αυτό. Και δεν ανεβαίνει τώρα. Δεν είναι καλό. Έχει άλλο ένα ναυάγιο εδώ κάπου που μπορώ να ελέγξω και δεν το έχω ελέγξει. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Κάπου εδώ ήταν.
Πρέπει να βουτήξω. Μεγάλο ρίσκο. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Να το. Τεράστιο ρίσκο, δηλαδή δεν έχω ούτε οξυγόνο ούτε τίποτα. Άμα μου ήρθει στο άκυρο κανένα καρχαρίας. Αλλά το βλέπω το κουτάκι, να το το ένα. Κουτάκι δεν είναι. Toolbox. Ρε πούστη. Γιατί ρε φίλε να είναι τόσο δύσκολο αυτό το παιχνίδι. Και το ξέρω ότι μόλις βουτήξω θα μου έρθουνε. Είμαι 100% σίγουρος. Τι να κάνω. Τι να κάνω, έπεσα. Το πεπρωμένο. Ωραία. Μαλακίες βρήκα πάλι, αλλά δεν πειράζει. Από το τίποτα κάτι είναι. Βρήκα ένα τσεκουράκι τουλάχιστον. Αρκετά χρήσιμο. Δεν ήρθε καρχαρίας, ευτυχώς. Βλέπω κάποιους άλλους στο YouTube, άνετοι βουτάνε, βγαίνουν, κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν φοβούνται. Τουλάχιστον για μένα αυτό το παιχνίδι κάνει το αυτό που πρέπει να κάνει το survival horror. Ωραία. Το θέμα είναι να γίνω καλά κιόλας. Γιατί είναι χάλια ο παίκτης μου. Ωραία. Τι βρήκαμε. Βρήκαμε engine. Μια χαρά. Μπορείς να φτιάξεις μηχανή τώρα. Και βρήκαμε κι άλλα κι άλλα. Το θέμα είναι ότι δεν θα επιβιώσει ο παίκτης μου. Εδώ έχω φτιάξει μερικά. Αυτό που εξαφανίζεται μου τη δίνει. Πού πήγε τώρα, τζάμπα το χάσα. Και έχω χάσει και ένα μαχαιράκι έτσι. Ρε πούστη, τζάμπα το χάσα. Οπ. Πώς, τι γίνεται ρε μάλλον, πώς είμαι καλύτερα τώρα. Α, δεν το πάμε καλά εμείς. Δεν ξέρω αν το update έχει περιέχει τις φάλαινες αυτή τη στιγμή. Αλλά το μεσημεριανό μου θα περιέχει σούσι καρχαρία. Και έχουν κάνει κάτι updates στους καρχαρίες, δεν ξέρω τι είδους updates είναι αυτά. Είχε πολλά που αλλάξαν στους καρχαρίες. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Γιατί δεν βλέπω ούτε ένα δέντρο. Μόνο ένα. Μπράβο. Δεν μου έδωσε καμιά supplies, τίποτα τέτοιο. Σαν το H1Z1. Περίμενε, περίμενε. Χρειάζομαι ξύλα πρώτα απ' όλα. Και έχει μόνο ένα δέντρο. Άμα έχει μόνο ένα δέντρο την πούτσισα. Πραγματικά την πούτσισα. Δεν θα τα βγάλω πέρα με ένα δέντρο. Το τελευταίο δέντρο είναι.
Άμα ξεμείνουμε από δέντρα πάει. Μετά πρέπει να πάμε σε άλλο νησί. Όταν δεν κοιτάς το νησί φαίνεται κοντά, αλλά μόλις το κοιτάξεις, πολύ μακριά. Πώς γίνεται αυτό, αηδία. Απογοητεύεσαι. Κόψω αυτό και πάω να ανάψω φωτιά να ψήσω το κρεατάκι. Ο γιατρός είπε μια φορά την εβδομάδα ψάρι. Πού είναι ο αναπτήρας μου? Μην πέσει μέσα και μετά μου πει χάλασε και μαλακίες. Δεν θα τα πάμε καλά. Το κάνανε έτσι ώστε να μπορείς να ψήσεις πιο πολλά πράγματα. Λοιπόν, ήμουν αρκετά τυχερός να μπω σε αυτό το ναυάγιο και να βρω ένα μασέτι, ένα φακό και βιταμίνες. Πολύ τυχερός. Οι βιταμίνες είναι για όταν αρρωσταίνεις, το μασέτι είναι για να κόβεις δέντρα. Αλλά εντάξει τώρα, άρρωστος δεν είμαι. Απλά έχω βρει όλα αυτά τα πράγματα. Έχω 3 φακούς. Αυτό δεν το χρειάζομαι πλέον. Το αφήσω εδώ. Και έχω μασέτι. Αυτά τα δύο του κάνουν την ίδια δουλειά. Ναι. Κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά, απλά είναι διαφορετικά. Καρχαρία δεν μπόρεσα να βρω, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί δεν... Όπα, φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Καρχαρίες δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίζονται. Δυστυχώς από δέντρα ξεμείναμε. Δεν υπάρχουν δέντρα. Την έχουμε πατήσει σε αυτό το θέμα. Τώρα να το ρισκάρω και να μπω κι άλλο εκεί. Πρώτα θα κάνω save. Τι ώρα είναι? 5 και 20. Δεν θα το ρισκάρω δε. Και άμα πεθάνω και τσιρίξω σαν τσουλάκι, δεν πειράζει. Sorry. Το θέμα είναι να βλέπω μέσα στο νερό. Άμα μπω. Εντάξει, βλέπω. Ωραία. Έχει κάτω εδώ πόρτα. Είμαι σίγουρος. Έχω έρθει σε τέτοια στυλ. Ωραία σφυρί. Pocket knife. Τι είναι αυτό? Δεν έχω ιδέα. Ο καρχαρίας δεν μπορεί να μπει εδώ. Flare gun. Ναι, πεθαίνει τώρα αυτός και καλά. Εντάξει, αφού βγει καμία, πήρα αέρα. Μια χαρά. Αρκετές περιπετιούλες σας έβαλα τώρα. Βουτήξαμε 2-3 φορές, μια χαρά. Νύχτος όμως. Καρχαρίες δεν βρήκαμε. Τώρα αυτό καλό ή κακό δεν ξέρω. Βρήκα αλλά δεν, ήρεμοι. Δεν κάναν τίποτα. Δεν κάναν τίποτα που θα το μετανιώσουν μετά. Ωραία, αυτή τη φορά βρήκα αυτό. Τι είναι αυτό ρε? Δεν έχω ιδέα. Ωραίο. Α, έχεις όσα θες ρε. Ή όχι. Ναι, τέλος. Δεν έχω άλλο. Έστειλα 2.
Και πέφτουν και σπίθες από το τέτοιο. Ωραίο. Μ' αρέσει. Α, φωτίζει και έτσι. Μια χαρά. Αυτά λοιπόν. Waiting for that perfect moment, that perfect timing is not.